στο μοντέλο μας η Σταυρούλα, θα δείξουμε πάνω της κάποια tips έξυπνα που κάποια νύφη είναι καλά να ακολουθήσει βήμα-βήμα, έτσι ώστε να μην έχει άγχος τόσο την ημέρα του γάμου όσον αφορά το χτένισμά της. Θα χρησιμοποιήσουμε μία τρέσα, η οποία στην προκειμένη φάση έχει κλειψάκια. Δεν μας απασχολεί το μήκος που είναι πιο μακριά, διότι εμείς θα πιάσουμε τα μαλλιά και αυτή η διαφορά που τώρα βλέπουμε δεν θα είναι εμφανή. Το χρώμα όμως θα πρέπει να είναι ίδιο, έτσι ώστε να μην μας παρουσιάζει κάποια ανομοιομορφία. Αν τα μαλλιά είναι λιπαρά, θα πρέπει να μαζευτούν, γιατί με τον υδρότα, εάν ζεσταθεί η νύφη, τότε τα μαλλιά θα πέσουν. Σε περίπτωση που η νύφη μας έχει μαλλιά κοντά, μία πολύ όμορφη και ιδιαίτερη νύφη, είναι ωραία να κρατήσει το στοιχείο της, το στοιχείο του κοντού μαλλιού και να χρησιμοποιήσει πολύ όμορφα αξεσουάρ ή ένα εντυπωσιακό χρώμα με διχρωμίες, τριχρωμίες, έτσι ώστε να γίνει λαμπερή, δίνοντας μια άλλη νότα στο κλασικό χτένισμα που θα πρέπει να θεωρήσουμε παραδοσιακά ότι πρέπει να είναι μια μακριμαλούσα νύφη. Έχουμε δημιουργήσει μια βάση πάνω στο σημείο που έχουμε κρεπάρει. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ και οι κομμωτές με τα σεμινάρια μέσω από το ίντερνετ, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να δούμε και γεγονότα και event τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό, πράγμα που παλαιότερα δεν είχε τη δυνατότητα να δει ένας μέσος κομμωτής, οπότε με την πρακτική άσκηση και τη θέληση μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει μία νύφη ή ακόμη και ένα μοντέλο. Επειδή χρειάζεται η ανάλογη προετοιμασία για να τελειοποιηθεί και να δουλευτεί με τρόπο όμορφο τα μαλλιά, να είναι ευκολοχτένιστα, να είναι ευλίγιστα, να είναι εύπλαστα, θα πρέπει να μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα δίωρο στην νύφη μας, να έχει τη χαλαρή και την όμορφη διάθεση της αναμονής του γάμου της. Βέβαια υπάρχει στυλ, κάθε τάση και κάθε εποχή μας προδιαθέτει. Η άνοιξη μας φέρνει πιο πολύ άλλο look. Το καλοκαίρι που το στυλ είναι ηλιοκαμένο, βλέπονται πάρα πολύ πλεξούδες. Το καλοκαίρι μοιραία θα σηκώσουμε τα μαλλιά γιατί η ζέστη στην Ελλάδα είναι υπερβολική. Εάν η ηλικία της κυρίας που παντρεύεται είναι μεγάλη, είναι όμορφα να υπάρχουν αφέλειες περιμετρικά του προσώπου και όχι μαλλιά όλα μαζεμένα, αλογορές. Οι αλογορές είναι όμορφες σε πιο νεανικά πρόσωπα.